Όλες αυτές τις μέρες λέμε εδώ για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με τον Μπαρθενώνα και τα εκθέματα στο Βρετανικό Μουσείο. Βλέπετε, απέφυγα, γιατί ο νέος διχασμός που θέλουν να μας βάλουν είναι περί γλυπτών ή μαρμάρων. Λες και εκεί είναι το θέμα, η διατύπωση. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα προϊόντα κλοπής στο Βρετανικό Μουσείο και πώς σερβίρεται. Εδώ φτάσαμε εν μέσω διαφόρων δηλώσεων, γραπτών, ανακοινώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού εκ των υστέρων, σε μία δήλωση πάλι του κυρίου Γεραπετρίτη που έλεγε ο κύριος Λουκόπουλος για τα εθνικά με τα 6 μίλια. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι παντός καιρού ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός και κάποιες δύσκολες ασκήσεις. Είναι θέμα δύσκολων ασκήσεων. Δηλαδή να υπερβούμε το νομικόν και να βρούμε έναν τρόπο. Τι ωραία. Και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στη συχνότητα του 984 εδώ στο Ηράκλειο, από την Αθήνα, την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, την οποία έχω παρακολουθήσει το τελευταίο δεκαήμερο. Έχει προβεί σε πολύ σοβαρές, εξ ονόματος όλων των Ελλήνων αρχαιολόγων, διατυπώσεις, πλην όμως πολλοί καλοθελητές παίρνουν φράσεις, κομματάκια, τα κολλάνε, χάνουμε το ενιαίο και θα προσπαθήσω να τη ζητήσω αρχικώς να μας εξηγήσει πώς έχει η όλη υπόθεση πριν φτάσουμε στο σήμερα και τη διαχείρισή του. Καλημέρα, κυρία Κουτσούμπα, και καλή χρονιά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είναι όλο αυτό το θέμα, και επειδή εδώ αρχίσαμε πια να διλύζουμε τον κόνοπα και να καταπίνουμε την κάμιλο, και το εννοώ αυτό, να τσακωνόμαστε αν είναι μάρμαρα, αν είναι γλυπτά, αυτό είναι το θέμα, ναι, μας. Για αρχή είναι αρχιτεκτονικά γλυπτά. Δεν έχει σημασία αν θα τα πεις γλυπτά. Η μάρμαρα από μάρμαρο είναι. Το βασικό είναι ότι δεν πρέπει να τα λέμε λιγίνια, όπως τα αποκαλούν οι Βρετανοί. Όχι με την έννοια ότι είναι κακιά λέξη, να μας βάλουν πέρι στο στόμα, αλλά διότι ακριβώς το Ελγίνια σημαίνει ότι ανήκουν στον Έλγιν. Είναι ζήτημα ιδιοκτησίας δηλαδή. Δεν ανήκουν στον Έλγιν, ανήκουν στον Παρθενώνα. Σωστά. Πρόκειται για αρχιτεκτονικά γλυπτά, και εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί δεν ήταν γλυπτά ελεύθερα στο χώρο. Είναι γλυπτά που είναι φτιαγμένα μαζί με το μνημείο. Είναι κομμάτι της αρχιτεκτονικής του. Είναι φτιαγμένα για να μπορείς να τα βλέπεις από τη συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται ο επισκέπτης σε σχέση με το ύψος που βρίσκονται πάνω στον Παρθενώνα, είτε είναι στη Ζωφόρο, είτε στις μετόπες, είτε στα αιτώματα. Αποκόπηκαν από το μνημείο, μάλιστα ο Έλγιν χρησιμοποιήθηκε και πριόνια σε κάποιες περιπτώσεις για να τα κατεβάσει, και αυτό είναι ένα πολιτιστικό έγκλημα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτό έγινε βέβαια το 1801, σε μια εποχή που δεν είχε ακόμα ιδρυθεί το ελληνικό κράτος. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, από το 1830 και μετά τουλάχιστον, διατυπώνονταν η απέτηση να γυρίσουν αυτά στο Βρετανικό Μουσείο, από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα, στο μνημείο πάνω. Τότε η ατμοσφαιρική κατάσταση ήταν διαφορετική και μπορούσαν να ξαναγυρίσουν στο μνημείο. Στο Βρετανικό Μουσείο πια, γιατί τα είχε αγοράσει από τον Λόρδο Έλγιν. Από το 1982 και μετά, το αίτημα αυτό, μέσω της προσωπικότητας της Μελίνας Μερκούρη, διεθνοποιήθηκε και αργότερα ξεκίνησε και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο τους άλλους είχε ιδρυθεί αργά σχετικά, να συστηματοποιεί την συλλογιστική, την επιστημονική, την επιστημονική τεκμηρίωση για όλα αυτά που έγιναν, την νομική τεκμηρίωση για όλα αυτά που έγιναν, και βέβαια να διατυπώνει διεθνώς και στην UNESCO το αίτημα επανένωσης των μελών που έχουν χαθεί από το μνημείο, με το μνημείο το οποίο δεν αποτελεί απλώς σύμβολο και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά είναι και το σύμβολο της UNESCO. Η UNESCO έχει σαν σύμβολο του Παρθενώνα. Πολύ σωστά το σημειώνεται αυτό, πολύ σωστά. Το σημειώνω γιατί όταν λέμε ότι είναι ένα διεθνές και οικουμενικό αίτημα, δεν το λέμε για πλάκα. Είναι ένα μνημείο διεθνούς εμβέλειας, αλλά είναι και το μνημείο που επέλεξε η UNESCO για να έχει για σύμβολο. Αυτό το μνημείο λοιπόν δεν μπορεί να είναι χωρισμένο μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Ένα άλλο σκεπτικό που είχαν οι Βρετανοί είναι ότι δεν υπάρχει μουσείο στην Αθήνα να τα στεγάσει. Κανονικά δεν έπρεπε να στεγάζονται αυτά σε κανένα μουσείο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά δυστυχώς η ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αττική, που ελπίζω ο στόχος μας να είναι να την απάψει για να μπορέσει να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν τα αρχιτεκτονικά γλυπτά στο μνημείο, μας ανάγκασε και από την Ακρόπολη να κατέβουν αυτά.
τα γλυπτά. Και σήμερα όμως αυτό το επιχείρημα δεν υπάρχει, γιατί το 2009 έχει εγκαινιαστεί το Μουσείο της Ακρόπολης, λειτουργεί και υπάρχει θέση για αυτά τα γλυπτά στη θέση, και μάλιστα σε αυστατή τη θέση μάλιστα στο μουσείο. Σήμερα υπάρχουν εκμαγεία για να φαίνεται ποια κομμάτια είναι στο Βρετανικό και ποια κομμάτια είναι στην Αθήνα. Να σημειώσω ότι σε κάτωψη το 50% των αρχιτεκτονικών γλυπτών, βρίσκονται στη Βρετανία. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, γιατί πολλές φορές ακούω κομμάτια και κάποιοι υποθέτουν, ο πολλής κόσμος που δεν έχει προσεγγίσει ενδεχομένως και το μουσείο ή που δεν είχε επισκεφτεί στο παρελθόν την Ακρόπολη ή τον Παρθενώνα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζει. Κομμάτια σου λέει 3-4. Είναι η βασική εκθεματική συλλογή. Είναι ένα ολόκληρο αέτομα. Είναι μεγάλο κομμάτι του ζωοφόρου. Είναι σε κάτωψη, είναι το 50%. Το 50% σε κάτωψη. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Τώρα, κυρία Κουτσούμπα, βοηθήστε μας λίγο. Όταν λέμε ότι υπάρχει μια πάγια εθνική γραμμή που δεν είναι μόνο των κομμάτων, των πολιτικών, αλλά είναι και των επιστημόνων, των αρχαιολόγων και όχι μόνο. Ποιο και είναι. Των διεθνών επιτροπών για την επανένωση του μνημείου. Μάλιστα. Ποια είναι. Όλων όσοι διεκδικούν αυτό. Η πάγια εθνική γραμμή είναι ότι διεκδικούμε την επιστροφή τους. Γιατί το Βρετανικό Μουσείο πάρα πολλές φορές έχει πει, βεβαίως θέλετε να τα βλέπετε, να σας τα φέρουμε για λίγο να τα δείτε στην Αθήνα, με δανεισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν το αποδέχεται και δεν το έχει αποδεχτεί καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Και η σημερινή κυβέρνηση, με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και του κ. Χεραπετρίτη, δεν αποδέχεται την νομή, κυριότητα ή κατοχή των κλεμμένων αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, άρα δεν αποδέχεται και οποιαδήποτε μορφή δανεισμού. Με τις δημόσιες ανακοινώσεις τους λέω πάλι. Γιατί οι διαρροές στον τύπο είναι αντικρουόμενες. Μισό λεπτό τώρα, πριν φτάσουμε στις διαρροές. Λέτε ότι αυτή είναι η δημόσια. Ο κύριος Γεραπετρίδης, παρόλα αυτά, μιλώντας προχθές στην ΕΡΤ, είπε ότι επιβεβαιώνει ότι είμαστε σε επαφή με το Βρετανικό Μουσείο, που δεν το έχει πει κανένας άλλος από την ελληνική πλευρά, σε πολύ δημιουργική συζήτηση με το Βρετανικό Μουσείο, και είμαστε σε μια δύσκολη επιχειρησιακά άσκηση και εδώ ανοίγει ο δρόμος για κάποιο τρίκ ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο προκειμένου να ξεπεραστούν τα γνωστά εμπόδια. Ποια είναι αυτά που είπατε εσείς? Εμπόδιο είναι της κυριότητας προφανώς, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη, παρότι είναι μέσα στην εθνική γραμμή, είναι λάθος για ένα λόγο. Γιατί αυτή την κουβέντα της επιστροφής δεν μπορούμε να την κάνουμε το Βρετανικό Μουσείο χωρίς τη Βρετανική κυβέρνηση. Άρα είναι διακρατικό πρωτίστως, λέτε, το θέμα. Είναι, όχι απλώς είναι διακυβερνητικό, αλλά η ίδια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021 πανηγύρισε, και καλά πανηγύρισε, ορθώς πανηγύρισε, την απόφαση της UNESCO που μετά από ελληνική πίεση εκδόθηκε, με την οποία η UNESCO καλεί τη Βρετανική κυβέρνηση να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί το θέμα είναι διακυβερνητικό και ουσιαστικά καλεί τη Βρετανική κυβέρνηση να μην κρύβεται πίσω από το Βρετανικό Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο από μόνο του δεν έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει την επιστροφή. Μόνο έναν δανεισμό για λίγο χρόνο, δηλαδή να φέρει κάποια γλυπτά και μετά να γυρίσουν πίσω στο Λονδίνο. Αυτό είναι πλήρης αποδοχή της κυριότητας των Βρετανών, εννοείται δεν το θέλει κανείς μας. Mm. Και δεν το θέλει ούτε η ελληνική κυβέρνηση, αν έχω καταλάβει καλά, τουλάχιστον με τις δημόσιες ανακοινώσεις. Γιατί η Βρετανική κυβέρνηση μπορεί είτε να αλλάξει τον νόμο του 1963 που λέει ότι απαγορεύεται στο Βρετανικό Μουσείο να διαμελήσει τις συλλογές του, άρα και να στείλει κάποια πράγματα να τα επιστρέψει σε χώρες προέλευσης, είτε να κάνει αυτό που συνέβη το 2022, μια ερμηνεία ενός άλλου νόμου, του Charities Act, που είναι νόμος για δωρεές, ότι μπορούν να γίνουν και δωρεές σε είδος, για ηθικούς λόγους, για ειδικές συνθήκες κλπ. Αυτά όμως είναι ζητήματα της Βρετανικής κυβέρνησης να τα ερμηνεύσει έτσι ή αλλιώς. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχει βούληση του Βρετανικού Μουσείου προφανώς. Αλλά το Βρετανικό Μουσείο από μόνο του δεν μπορεί να επιστρέψει τα γλυπτά. Άρα έχει μια σημασία με ποιον γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Επίσης έχει μια σημασία το γεγονός ότι ως χώρα πήγαμε στην UNESCO, ζητήσαμε να βγει αυτή η απόφαση, ζητήσαμε η Βρετανία να κάτσει στο ίδιο τραπέζι, η Βρετανική κυβέρνηση με την ελληνική κυβέρνηση. Και μετά μαθαίνουμε από διαρροές στον τύπο και τώρα και από τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η ελληνική κυβέρνηση που προκάλεσε αυτή την απόφαση αμέσως μετά ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ή τουλάχιστον δεν φαινόμαστε αξιόπιστοι στις χώρες οι οποίες ψήφισαν υπέρ μας στην UNESCO. Κάτι δεν πάει καλά ή είναι όντως μια ανοιχτή συζήτηση με κάποιο τύπο να έρθουν
τα αρχιτεκτονικά γλυπτά μου άρεσε. Αυτή είναι ίσως η εγκυρότερη διατύπωση πίσω υπό τον τύπο μιας ανταλλαγής, χωρίς να θυχτεί το θέμα ποιανού είναι η ιδιοκτησία, που δεν είναι του Βρετανικού Μουσείου, δεν είναι του Έλγιν, δεν είναι της Βρετανικής κυβέρνησης. Πρέπει να πάνε στο χώρο τους, αλλά να το παρακάψουν λέγοντας: πάρτε αυτά, το έχετε δει, έχει γραφτεί, και να έρθει, ξέρω εγώ, το προσωπείο του Αγαμέμνονα. Ακούσαμε τέτοια πράγματα. Ναι, υπάρχουν διαρροές για κουβέντες περί ανταλλαγών. Αυτά ξεκίνησαν ούτως ή άλλως, υπεγράφηκαν στις Βρετανικές εφημερίδες ήδη το 2019, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε να δει τον Μπόρις Τζόνσον, που τότε είχε κάνει και μία απίστευτα άστοχη δήλωση, που είπε ότι θα ζητήσει από τον Μπόρις Τζόνσον να του δανείσει τα γλυπτά για λίγο χρόνο με αφορμή τους εορτασμούς του 2021. Βέβαια αυτό μαζεύτηκε μετά την ελληνική κυβέρνηση, γιατί πραγματικά ήταν μια δήλωση που ήταν τελείως unfair και ήταν αφίστατο από την πάγια θέση της χώρας. Λοιπόν, και από τότε γράφονταν για τη χρυσή προσωπικότητα του Αγαμέμνου, για πάρα πολλά εμβληματικά εξέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Όμως ανταλλαγή για ποιο λόγο? Η ανταλλαγή γίνεται ως ενέχειρο. Δηλαδή, επειδή το Βρετανικό δανείζει και θέλει ενέχειρο για να πάρει πίσω αυτά που δάνεισε. Σωστό. Άρα πάλι τι δεν υπάρχει άλλος λόγος ανταλλαγής, να το πω έτσι. Στην πραγματικότητα, κυρία Κουτσούμπα, επειδή ξέρω ότι βλέπετε και τη βρετανική πραγματικότητα ποια είναι, μήπως εδώ επιχειρείτε, θα σας ρωτήσω ευθέως, να παιχτεί ένα παιχνίδι από πλευράς Βρετανικού Μουσείου, θέλετε, Βρετανικής κυβέρνησης, άμβλησης των αρνητικών εντυπώσεων στη βρετανική κοινή γνώμη, που είναι υπέρ της επιστροφής τους, χωρίς προϋποθέσεις σε συντηρητική πλειοψηφία, οπότε να περάσει ένα κλίμα ότι εμείς το συζητάμε, η Ελλάδα δεν θέλει. Λέω, ναι, μήπως. Εγώ αυτό το έχω γράψει και δημόσια. Όταν τις πρώτες μέρες που βγήκαν τα βρετανικά δημοσιεύματα, τα ελληνικά μίντια ξεκίνησαν να αναπαράγουν άκρητα τα δημοσιεύματα των Βρετανών. Μην τρέπεστε, παπαγαλία. Για τον δανεισμό. Μην τρέπεστε, παπαγαλία γίνονταν. Αναπαραγωγή. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά είναι τόσο. Δηλαδή, θα έπρεπε να ξέρουν τα ελληνικά μιμία την πάγια θέση της χώρας, όχι να διαφημίζουν τις θέσεις του Βρετανικού. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το Βρετανικό Μουσείο, σε αντίθεση με τα ελληνικά μουσεία, δεν διοικείται από αρχαιολόγους. Διοικείται από τον Board of Trustees, που λέμε, τους διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου, που έχουν ένα πρόεδρο, που αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Όσμπορν, ο οποίος είναι πολιτικός. Ο κύριος Όσμπορν είναι πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας. Οι επιδιώξεις με τις οποίες ο κύριος Όσμπορν λογικά έδωσε τα δημοσιεύματα, αν σκεφτείτε ότι τα πρώτα γράφανε και συγχαρητήρια στον κύριο Όσμπορν για την καλή συμφωνία. Λοιπόν, μπορεί να έχει πάρα πολλές επιδιώξεις. Όπως γράφει, μπορεί να έχει επιδίωξη να εμφανιστεί το Βρετανικό Μουσείο ως ο καλός και η ελληνική πλευρά ως ο κακός. Μπορεί να έχει, έχει λόγους να δημιουργήσει μια θετική δημοσιότητα γύρω από το Βρετανικό Μουσείο, διότι έχει εξαγγείλει ένα πρόγραμμα αποκατάσταση κτηρίου του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει τρομακτικά προβλήματα. Πράγματι, είναι πολύ παλιό το μουσείο. Άρα για να το μας οποίο τα στείλουν... χρειάζεται χρήματα. Άρα προσπαθεί να μαζέψει χρήματα. Και να μας τα στείλουν εδώ για αποθήκευση. Μπορεί επίσης, όχι τώρα λέμε για τα δημοσιεύματα, δεν λέμε για την ουσία. Για τα δημοσιεύματα στις ξένες εφημερίδες. Μπορεί επίσης, όπως έγραψε μια άλλη βρετανική εφημερίδα, να κάνει και προσωπικό παιχνίδι ο κύριος Όσμπορν, γιατί θέλει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή με κάποια θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα παίζουν. Εδώ θέλω να επισημάνω δε ότι ένα το νομοσχέδιο που αντιπαλεύουμε και εμείς ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση, είναι ακριβώς αυτό. Να μπουν διοικητικά συμβούλια στα μουσεία, που δεν θα είναι από αρχαιολόγους, θα τα διορίζει εκάστοτε κυβέρνηση και θα είναι, από ό,τι φαίνεται, όπως έχουμε συνηθίσει και σε άλλα διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων, από διάφορους πολιτευτές. Και καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή τώρα στο παράδειγμα της Βρετανίας. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και για ποιο λόγο το αντιπαλεύουμε. Λοιπόν, για την ουσία τώρα, ξαναλέω ότι ο ίδιος ο κύριος Όσμπορν, πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, μπορεί να μιλήσει μόνο για δανεισμό. Με ανταλλαγή ενέχειρο και επιστροφή. Δεν μπορεί να μιλήσει χωρίς τη συνένεση της Βρετανικής κυβέρνησης για μια επιστροφή. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποιες προθέσεις. Άρα, κυρία Κουτσούμπα, το κρίσιμο είναι πως σε αυτές τις προσλαμβάνωσες οι Βρετανοί μπορεί να κάνουν και το παιχνίδι τους, κυβέρνηση μουσείου, λέτε. Απαντάει η ελληνική πλευρά, τα ελληνικά μέσα, κυρίως η οργανωμένη πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση. Αν ξεκαθαρίζει με βάση και την απόφαση της UNESCO, που καλά κάνατε και την επαναλάβατε, του 2021, αλλά και με βάση την πάγια εθνική γραμμή, ποια είναι τα όρια? Το ξεκαθαρίζει ή επειδή είμαστε σε προεκλογική χρονιά, ο Έλληνας τα σκέφτεται αυτά, μπαίνουν και άλλα ζητήματα? Σου λέει, έλα μωρέ τώρα, άμα έρθουνε και για 10-20 χρόνια, όπως έρθουνε, θα έρθουνε.
Καταλάβατε. Ναι, ναι, δυστυχώς και από τα ελληνικά μίντια διαβάσαμε και ακούσαμε απόψεις οι οποίες είναι απαράδεκτες, όπως να σταφέρουμε εδώ δανεικά και μετά δεν τα αφήνουμε να φύγουνε. Ναι, καλά. Λες και οι διακρατικές σχέσεις, ας πούμε, μπορούν να γίνουν σαν να είμαστε στα παιδάκια στον υπηαγωγείο. Λοιπόν, δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Δηλαδή να τα φέρουμε εδώ και μετά να μην τα γυρνάμε. Βεβαίως θα έχουμε δώσει ανταλλάγματα των ενίοχων Δελφών, ας πούμε, ή το μισό αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, δεν θα μας τα γυρνάνε και αυτοί. Πέρα από το γεγονός ότι είναι γελίο, πέρα από το γεγονός ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να ξαναέχει πολιτιστικές ανταλλαγές με κανένα μουσείο και καμία χώρα του εξωτερικού, αν γίνει κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά είναι και γελίο γιατί μιλάμε για διακρατικές σχέσεις. Δεν κάνεις. Το άκουσα σε δελτίο ειδήσεων καναλιού. Το διάβασα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας, αυτό που σας λέω. Αλλά αυτά τα θεωρώ γελιότητες. Για προεκλογικούς σκοπούς βασικά. Αν να πάμε στην ουσία του τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δυστυχώς με το ένα χέρι διαψεύδει με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, διαψεύδει τα περί δανεισμού και με το άλλο χέρι διαρρέει ειδήσεις ότι μπορεί να έχουμε μια συμφωνία σύντομα. Και πραγματικά δεν γνωρίζω για ποιο λόγο το κάνει. Προφανώς εμείς ανησυχούμε ακριβώς για το προεκλογικό κομμάτι που λέτε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μια προεκλογική περίοδος μπορεί να μας φέρει πίσω. Ανησυχούμε γιατί έναν αγώνα που είναι είναι δεκάδων χρόνων και στον οποίο έχουν εμπλακεί χιλιάδες πολίτες και επιστήμονες διεθνώς, δεν μπορεί και δεν πρέπει καμία κυβέρνηση να θεωρεί ότι μπορεί να εξαντληθεί μέσα στον προεκλογικό της χρόνο, ούτε μέσα στην κυβερνητική τετραετία. Σωστό. Όταν τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα είναι μια νίκη όλων μας διαχρονικά. Δεν θα είναι ενός κόμματος. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι λάθος να προσπαθεί κάποιος να το στενέψει στον ορίζοντα των ελληνικών εκλογών. Την προηγούμενη φορά που συνέβη αυτό ήταν επί κυβερνήσεως Σαμαρά το 2014, όταν ξαφνικά για πρώτη φορά ακούστηκε ότι, που πάλι είχαμε μια πρόοδο στην UNESCO. Και ξαφνικά βγαίνει ο τότε πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς και ανακοινώνει ότι θα φωνάξει εδώ την Αμάλα Λαμουντίν, η οποία βασικά ήταν στη δημοσιότητα τότε επειδή είχε παντρευτεί τον Τζορτζ Κλούνεϊ, για να μας βρει νομική λύση για τα μάρμαρα, νομική φόρμουλα. Αυτό το πράγμα μας πήγε πάρα πολύ πίσω, γιατί ναι, μεν δεν μπορούσε να δώσει λύση, γιατί το νομικό ζήτημα είναι πάρα πολύ περίπλοκο, διότι η αρπαγή, όπως σας είπα, έγινε σε εποχή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και είναι με ένα μεγάλο ερωτηματικό ένα δικαστήριο με βάση ποιους νόμους θα κρίνει. Αφήστε που είναι μια ζαριά το δικαστήριο, δηλαδή αν το χάσει μετά δεν ξανατίθεται το θέμα ποτέ. Και στο δικαστήριο δεν μπορείς να πεις ούτε τα ηθικά επιχείρηματα, ούτε τα επιστημονικά επιχείρηματα της επανένωσης του μνημείου, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λες μόνο νομικά επιχείρηματα. Αλλά αυτό μας πήγε πίσω, γιατί οι Βρετανοί σταμάτησαν οποιαδήποτε συζήτηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκαναν και ένα πράγμα που δεν έχουν ξανακάνει ποτέ. Στείλανε δανεικό το Ερμητάζ, για τα 250 χρόνια του Ερμητάζ, μία μορφή από το αέτομα του Παρθενώνα, τον Λισό. Και δεν είχε ξαναβγεί ποτέ γλυπτό του Παρθενώνα από τη Βρετανία και βγήκε τότε για πρώτη φορά το 2014. Δηλαδή ουσιαστικά μας λένε όχι μόνο τα κατέχουμε, αλλά κάνουμε και πολιτική με τα κλεμμένα σας. Η κυρία Κουτσούμπα... Οπότε αυτό μας ανησυχεί και τώρα, ότι μήπως βρεθούμε πάλι εκεί που κάναμε δύο βήματα μπρος, μήπως βρεθούμε πίσω μόνο και μόνο λόγω της πίεσης προεκλογικής. Και του κλίματος που δημιουργείται. Κοιτάξτε, κυρία Κουτσούμπα, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα στην κυρία Κουτσούμπα. Μήπως έχει εικόνα η ίδια ως πρόεδρος των Ελλήνων Αρχαιολόγων, ποιος τέλος πάντων έχει αναλάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, ή και πάλι εδώ έχουμε μυστική διπλωματία όπως τα εθνικά? Και το λέω, λέει, διότι δεν είναι μόνο Βρετανικός, είναι ο Ιταλικός, είναι ο Αμερικανικός τύπος που λένε ότι το Βρετανικό Μουσείο συνομιλεί με την Ελλάδα. Συνομιλεί με την κυρία Κουτσούμπα, δεν νομίζω, λέει. Με ποιον συνομιλεί? Με τον άγνωστο εκεί? Δεν τα μάθαμε. Αυτά για τις συνομιλίες δεν τα μάθαμε από τον ξένο τύπο. Στις αρχές Δεκεμβρίου η ελληνική εφημερίδα Τα Νέα είχε πρωτοσέλιδο και είχε ένα άρθρο μέσα του ανταποκριτή στο Λονδίνο που έλεγε ότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου συναντήθηκε στη Βρετανική πρωτεύουσα μυστικά με τον πρωθυπουργό και αργότερα μέσα σε διάστημα ενός χρόνου αυτά. Και μετά με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας, και τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών. Στην οικία του, οι πρώτες συναντήσεις γίνανε στην οικία του Έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο και η τελευταία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έγινε σε ξενοδοχείο. Αυτό έλεγε το δημοσίευμα. Έκτοτε δεν έχει διαψεύσει η ελληνική κυβέρνηση και δεν έχει επιβεβαιώσει κανείς, εκτός από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ναι, όντως ο ίδιος συναντήθηκε με τον κύριο Όσμπορν.
Αυτό δεν είναι απλά ότι είναι μυστική διπλωματία. Αυτό είναι μια εντελώς αντιθεσμική ενέργεια, γιατί ο πρωθυπουργός της χώρας δεν μπορεί να συναντιέται με τον πρόεδρο του μουσείου, πρέπει να συναντιέται με τον ομόλογό του. Και επίσης, γιατί αυτά γίνανε στο έδαφος της Βρετανίας, χωρίς να το γνωρίζει η κυβέρνηση της Βρετανίας. Και γι' αυτό σας λέω, ακόμα και αυτή η ιστορία μπορεί να μας πάει πολύ πίσω, γιατί ακόμα και οι χώρες που ψήφισαν υπέρ της μεσολάβησης της UNESCO μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, Βρετανικής και Ελληνικής, μετά μάθανε από τις εφημερίδες ότι τελικά ο Πρωθυπουργός συναντάει το Βρετανικό Μουσείο και όχι τη Βρετανική κυβέρνηση. Άρα μπορεί να σου πούνε όλες αυτές τις κυβερνήσεις τι μας έρνετε στην UNESCO, αφού εσείς μιλάτε απευθείας με το μουσείο. Βρείτε τα εσείς. Θα μας πούν τι άλλο πρόσαλη στάση είναι αυτή. Μάλιστα. Πρώτα μας βάλετε να πιέσουμε τη Βρετανική κυβέρνηση και μετά πάτε και μιλάτε απευθείας με το μουσείο. Γιατί? Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα αυτά, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάει στη Βουλή τουλάχιστον και να ενημερώσει τα κόμματα. Εμείς ο Σύλλογος, ναι, το είπαμε και στον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που συναντηθήκαμε με δίκαιο του πρωτοβουλία, ότι ζητάμε πλάι στην ειδική συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων που υπάρχει για τα γλυπτά του Παρθενώνα να φτιαχτεί και μια διακομματική επιτροπή της Βουλής. Γιατί θέλουμε να σταματήσει το θέμα αυτό να γίνεται μπαλάκι για προεκλογικές επιδιώξεις του οποιοδήποτε κόμματος. Διαχρονικά, έχετε δίκιο. Καλά κάνετε. Αφού ούτως ή άλλως όλα τα κόμματα είναι υπέρ αυτής της διεκδίκησης. Η εθνική γραμμή είναι μία, την έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις με κάποιες καμπανεβάσματα. Λοιπόν, ας φτιαχτεί μια διακομματική επιτροπή να το παρακολουθεί, διότι είναι ένας αγώνας που χρειάζεται υπομονή, συνέπεια και συνέχεια. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι και διακομματικός. Λέει ο Τάσος εδώ, κυρία Κουτσούμπα, καλημέρα. Τα έχουν καταστρέψει οι Άγγλοι τα γλυπτά? Καταρχάς δεν πρέπει να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στους εξαιρετικούς Έλληνες αρχαιολόγους να αποκατασταθούν, να συντηρηθούν? Αυτό, λέει, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό, και μόνο η αποκατάσταση των ζημιών που έχει υπάρξει στα γλυπτά θα χρειαστούν δεκαετίες. Τι μας λένε εδώ για ανταλλαγή και δανεισμό? Δεν είμαι και σίγουρη αν μπορεί να γίνει πλήρως η αποκατάσταση. Αυτό που συνέβη ήταν το 1930 περίπου. Θέλησαν να τα καθαρίσουν, υποτίθεται. Αντί να τα καθαρίσουν με επιστημονικές μεθόδους, τα καθάρισαν μάλλον με σειρματόβουρτσες ή κάποια χάλκινα αιχμηρά εργαλεία, τα οποία έβγαλαν την πάτινα. Πάτινα είναι αυτό που γίνεται πάνω στο μάρμαρο από τους αιώνες που είναι εκτεθειμένο. Αυτό όμως προστατεύει και την υφή του μαρμάρου από κάτω. Στην πραγματικότητα, σε πολλές από τις μορφές, και αυτό ήταν ένα σοκ για μένα όταν τα είδα από κοντά, έχει χαθεί η αρχική γλυφή του αρχαίου τεχνίτη, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην γλυπτική, έτσι. Σε πολλές μορφές έχει χαθεί αυτό, δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε καταγγείλει. Ελλάδα βέβαια. Υπάρχει στο site του Υπουργείου Πολιτισμού, αν μπείτε στο φάκελο διεκδίκηση στο μαρμάρο του Παρθενώνα, υπάρχει και η έκθεση ειδικής επιστημονικής επιτροπής που είχε πάει νομίζω στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος, με αρχαιολόγο και συντηρητή και ειδικό χημικό μηχανικό, που έχουν κάνει πλήρη τεκμηρίωση αυτής της καταστροφής που έχει γίνει. Αυτό ήταν και μια απάντηση στους Βρετανούς που μας λέγανε ότι τα προσέχουν καλύτερα από ότι θα τα προσέχαμε στην Ελλάδα. Προφανώς η αρχαιολογία και η συντήρηση στην Ελλάδα και ειδικά στα ελληνικά μουσεία επιστημονικά είναι πολύ πιο μπροστά. Και αυτό να το επισημάνουμε ξανά, γιατί στην κουβέντα που γίνεται για το νομοσχέδιο που θέλει να κατεβάσει η κυβέρνηση για τα μουσεία, πολλές φορές υπάρχει μια αντίληψη ότι τα ξένα μουσεία που είναι πρωτοπόρα κλπ. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τα ελληνικά δημόσια αρχαιολογικά μουσεία και το Μουσείο Ηρακλείου, πάρα πολύ στο κομμάτι το επιστημονικό και αρχαιολογικά, και στο κομμάτι της συντήρησης και στο κομμάτι της εκπαίδευσης του κοινού, έχουν τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα, τα πιο επιστημονικά, και ευτυχώς, επειδή είναι δημόσια ακόμα και δεν έχουν κριτήριο το κέρδος και τον εύκολο εντυπωσιασμό, έχουν τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους διαχειριζόμαστε την πολιτική κληρονομιά. Αυτό δεν ισχύει για το Βρετανικό και έχει αποδειχτεί. Μήπως, κυρία Κουτσούμπα, γι' αυτό με έναν τρόπο αφυδατώνεται το κομμάτι το επιστημονικό και η παρουσία των αρχαιολόγων, γιατί θέλουμε να πάμε σε μουσεία γιοταχή? Εγώ δεν θα πω να ιδιωτικοποιηθούν, αλλά γιοταχή, όπου κουμάντο θα... Ακριβώς. Δεν θα ιδιωτικοποιηθούν τα μουσεία τα ίδια, θα ιδιωτικοποιηθούν πολλές από τις λειτουργίες τους και κυρίως θα έχουν κριτήριο το κέρδος και το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, πολύ σοβαρό. Και γι' αυτό το λόγο είχε γίνει και μια μεγάλη συναυλία από το τοπικό παράρτημα της Κρήτης, αν θυμάστε, στις αρχές το 2022, με συμμετοχή πολύ κόσμου, ακριβώς για να διατρανώσουμε ότι θέλουμε τα πέντε μεγάλα δημόσια μουσεία και μέσα σε αυτά και το αρχαιολογικό του Ηρακλείου
να γίνουν, να παραμείνουν στη μορφή που έχουν σήμερα. Να σας πω κάτι άλλο που συνδέεται με τα γλυπτά. Αν όντως πηγαίναμε σε κάποια συμφωνία ανταλλαγής, αν πήγαινε η ελληνική κυβέρνηση σε κάποια συμφωνία ανταλλαγής που δεν το παραδέχεται ότι πηγαίνει, ενέχειρου δηλαδή, να σας φέρουμε εδώ πέντε κομμάτια από τη Ζωφόρο και να μας δώσετε πέντε αριστουργήματα από τα ελληνικά μουσεία. Αυτά τα οποία γράφονται στις βρετανικές εφημερίδες, δηλαδή η χρυσή προσωπίδα του Αγαμέμνονα, το κύπελο του Νέστορα, ο ημίωχος των Δελφών, ή ο δίσκος της Φεστού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια απαίτηση, έτσι. Είναι κάτι που δεν θα πέρναγε από τους Έλληνες αρχαιολόγους. Δηλαδή οι διευθυντές των μουσείων, οι αρχαιολόγοι στα μουσεία θεωρούν αυτά τα ιδρύματα αμετακίνητα. Πλάκα κάνουμε τώρα, κύριε Κουτσούμπα, ξεχάσατε. Ενώ ένα διοικητικό συμβούλιο φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι κύριε θα Κουτσούμπα, ήταν πιο εύκολο να εφαρμόσει τη βούληση οποιοδήποτε υπουργού. Τα μουσιακά του Ηρακλείου κόντεψαν να ρίξουν κυβέρνηση δεκαετία του 70, το ξέρετε πολύ καλά. Το γνωρίζω. ήταν πολύ σημαντικός εκείνος ο αγώνας. Δεν είναι απλό θέμα. Όμως είναι και αυτό που είπατε, ότι ενέχειρο, δηλαδή αναγνώριση ως ιδιοκτήτης στον κλέφτη. Αυτό. Ναι, και επίσης ότι αν δεν τα γυρίσει, δεν θα σου γυρίσουμε κι εμείς το δίσκο της Φεστού. Σωστά. σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που όντως το Βρετανικό Μουσείο και η Βρετανία αποφασίζανε να γυρίσουν πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμείς ως Ελλάδα και η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε όντως μια συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, που τώρα δεν έχουμε καμία συνεργασία. Όπως με όλα τα μουσεία που έχουν κλεμμένα και έχουμε διεκδικήσει και δεν τις γυρνάνε πίσω, δεν έχουμε συνεργασία. Δηλαδή δεν τους στέλνουμε τίποτα, δεν κάνουμε πολιτιστικές ανταλλαγές. Θα μπορούσαμε δηλαδή, και θα ήταν κέρδος για το Βρετανικό Μουσείο, αυτό είναι το κέρδος που εμείς τους παρουσιάζουμε, αλλά δεν είναι αντάλλαγμα αυτό. Είναι απλά ευγνωμοσύνη, να το πω έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε τις δύο αίθουσες που θα έμεναν κενές για τα επόμενα 200 χρόνια, σας λέω, να στέλνουμε περιοδικές εκθέσεις από τις αποθήκες των μουσείων μας και των εφορέων αρχαιοτήτων, θεματικές περιοδικές εκθέσεις, όχι με τη λογική του αριστουργήματος. Σωστό. Και είναι κάτι άλλο. Με τη λογική ότι κάνουμε μια έκθεση για τον Όμηρο, κάνουμε μια έκθεση για το προϊστορικό Αιγαίο, κάνουμε μια έκθεση για τα ελληνιστικά βασίλεια, κάνουμε μια έκθεση για την κριτική σχολή στη βυζαντινή τέχνη. Εκθέσεις δηλαδή επιστημονικά δομημένες, γιατί σήμερα το Βρετανικό Μουσείο δεν είναι έτσι δομημένο. Το Βρετανικό Μουσείο σήμερα είναι δομημένο με τη λογική. Έργα τέχνης που κλέψαμε από άλλες χώρες. Είναι δομημένο στη βάση της αποικιοκρατίας. Μην τρεπόμαστε να τα λέμε. Ναι, πραγματικά. Αλλά και, τα δείχνει σαν έργα τέχνης, σκέτα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε λοιπόν σε μια αντίληψη. Θα έρθουν εδώ οι θύνοντες του Βρετανικού Μουσείου και βλέποντας και τα δικά μας τα μουσεία σαν σκέτα έργα τέχνης και όχι μουσεία που προβάλλουν έναν πολιτισμό, θα πούνε, θα ψωνίσουν εντός εισαγωγικών από τις προθήκες και θα πούνε: εγώ θέλω να το δίσκο της Φεστού, το ρητό του Ταύρου, τον τζόκερ του Αρτεμισίου και το κόρη Φρασίκλια. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι αυτό σήμερα, το 2023. Αυτό το πράγμα δεν θεωρείται πολιτιστική πολιτική. Τα μουσεία μας εμάς, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, αφηγείται την ιστορία ενός πολιτισμού. Όχι ενός, περισσότερων, του μινωικού πολιτισμού. Αφηγείται την ιστορία της Κρήτης μέσα στους αιώνες. Αυτό έχει μια αφήγηση. Αυτό είναι ο σύγχρονος τρόπος. Ο μουσιολογικός. Δεν είναι απλά ό,τι έχω το παραθέτω το ένα δίπλα στο άλλο. Κυρία Κουτσούμπα, όπως κάνει το Βρετανικό. Αφού σας ευχαριστήσω, γιατί αυτή η αναλυτική παράθεση έχει σημασία, γιατί η καιρή είναι πονηρή και συνήθως, όχι τώρα μόνο, σε κάθε προεκλογική περίοδο, εγώ θυμάμαι και την αλής του μνήμης επικοινωνία Σιμίτη Μπλερ, για όσους την έχουν ξεχάσει. Τι θα πρέπει να έχει καθαρό λοιπόν ο Έλληνας πολίτης όταν ανοίγουν αυτές τις συζητήσεις? Ποια είναι, να το πω έτσι, η δική μας κόκκινη γραμμή τελικώς? Τι θα πρέπει να αντιληφθεί, όπως και αν του το αμπαλάρουν επικοινωνιακά και γλωσσικά? Τι θα πρέπει να του είναι καθαρό? Η κόκκινη γραμμή είναι η επιστροφή. Η επιστροφή στη χώρα που τα γέννησε. Αυτό. Η οριστική επιστροφή, χωρίς πέρα δόθε, να έρθουν κάποιες στην Αθήνα και να ξαναγυρίσουν στο Λονδίνο. Χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Αυτή είναι η δική μας. Χωρίς προϋποθέσεις. Χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς ανταλλάγματα. Από εκεί και πέρα την ένδειξη ευγνωμοσύνης θα τη δείξουμε. Αλλά χωρίς να ζητηθούν ανταλλάγματα. Ακριβώς αυτό που έκανε ο Πάπας, που ανακοίνωσε το Δεκέμβρη. Ο Πάπας ανακοίνωσε το Δεκέμβρη ότι 3 θραύσματα που είχε στο Βατικανό τα κάνει δωρεά στην Ελλάδα. Τελεία. Έχετε δίκιο. Τελεία. Αν εμείς τώρα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης
θέλουμε να πάμε στο Βατικανό να του προσφέρουμε, να κάνουμε μια περιοδική έκθεση, να ξεκινήσουμε συνεργασία με το Μουσείο του Βατικανού, είναι μια άλλη ιστορία και θα το κάνουμε. Αλλά δεν ζήτησε ανταλλάγματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να προβάλλεται και αυτό πρέπει και κυρίως ότι σε αυτά τα πράγματα θέλει υπομονή. Υπομονή. Μας πήρε πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει η Βρετανική κοινή γνώμη, άποψη. Μας πήρε πάρα πολλά χρόνια να τεκμηριώσουμε όλα αυτά που σας λέω. Μας πήρε πολλά χρόνια να φτιαχτεί το Μουσείο της Ακρόπολης. Όλα αυτά παίρνουν χρόνο. Αλλά στο τέλος αυτής της πορείας το αίτημα θα ευοδοθεί γιατί οι συνθήκες αλλάζουν και γιατί όλα τα μεγάλα μουσεία, τα απεικιοκρατικά, είναι σε τεράστια και πολύ έντονη πίεση και από την κοινή γνώμη των χωρών, αλλά και από την εξέλιξη της μουσιολογίας και της επιστήμης. Και επιστημονικά είναι σε πολύ μεγάλη πίεση. Στον κλάδο των μουσιολόγων πια η συζήτηση είναι η αποαπικιοποίηση των μουσείων και η ηθική των μουσείων. Όλα αυτά πιέζουν. Όλα αυτά είναι πρόοδος προς τα μπρος. Ας έχουμε λοιπόν την υπομονή και την επιμονή να συνεχίσουμε να παλεύουμε αυτό το αίτημα μέχρι την τελική ευόδοση του, που η τελική ευόδοση είναι η οριστική επιστροφή. Λέει εδώ ο φίλος ο Σωκράτης, καλημέρα στην εξαιρετική κυρία Κουτσούμπα, και κάπως έτσι να, κάποια στιγμή να θέσουμε και το θέμα της Νίκης Σαμοθράκης. Θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο ο Έλγιν, λέει, που έκλεψε, και ο γιος του Έλγιν στην Κίνα έκαψε το θερινό ανάκτορο του Κινέζου αυτοκράτορα, και να μην ξεχνάμε και την Κλεμμένη Καριάτιδα. Εν ολίγης, με υπομονή. Καλά λέει η κυρία Κουτσούμπα. Αυτό δεν το γνωρίζω για την Κίνα, αλλά να σας πω ότι εξίσου σημαντικό είναι να γυρίσει από το Λούβρο. Το Λούβρο έχει επίσης τμήματα σε μια αίθουσα, τμήματα των αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρθενώνα. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Λιγότερα είναι το 5% ας πούμε, ενώ το Βρετανικό έχει το 50%, αλλά και αυτά είναι πολύ σημαντικά επίσης. Κυρία Κουτσούμπα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Οι αρχαιολόγοι, οι Έλληνες αρχαιολόγοι δεν υποστέλουν σημαία και δεν την υποστέλουν όχι για το έτσι θέλω, αλλά γιατί έχουν αντιληφθεί ποια είναι η ουσία του πράγματος μέσα από την ίδια τους τη βιωματική λειτουργία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ, γεια σας.